Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Με μουσικάρες από Χρήστο Γιώση. Τώρα είναι δικές σου μουσικές επιλογές, Χρήστο Γιώση. Τώρα είναι δικές σου. Έτσι, δώσ' το. Όλο το ραδιόφωνο έχει σηκωθεί στο πόδι και χορεύει, κυρίες και κύριοι, με αυτό που παίζει Χριστάρα εδώ πέρα. Χρήστο Γιώση, πρώτα θα προλογίσω αυτόν. Λοιπόν, τον άνθρωπο αυτόν που είναι πίσω από το τζάμι, πίσω από την κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μπροστά από το μικρόφωνο είναι ο άνθρωπος που συνοδεύει τις μουσικές επιλογές του Χρήστο Γιώση, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παπαδόπουλος, μπαλαντέρ και απόψε ο προ-προ-τελευταίος για αυτή την εβδομάδα και συνολικά μπαλαντέρ, καθώς η εκπομπή φτάνει στο τέλος της σιγά-σιγά. Είμαστε σήμερα, είμαστε την Πέμπτη και θα είμαστε και την Παρασκευή, γιατί αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ. Και μεθαύριο θα είμαστε στο Κλεάνθης Μικελίδης για το φιλικό του Άρη με την ΑΕΚ. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12, σήμερα Δευτέρα, 23 του Ιούλη. Κάτι είναι σήμερα, αν μπορώ να θυμηθώ τι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα ασχοληθούμε φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, κυρίως για τις ομάδες της πόλης μας, θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα. Θα ασχοληθούμε και με ό,τι άλλο ζήτημα θέλετε εσείς να συζητήσουμε όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές. Τις ανοίγω και τώρα μαλάχη, 2310, 287 και 3 οχτάρια, για να τα πούμε όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ανοίξω, μετά στο δεύτερο μισάριο θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ και μετά τσατίκα θα είμαστε πάλι full γραμμές. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε και πολύ δυσάρεστες εικόνες από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει ή κοντά στην Κόρινθο. Πώς την είπαμε την περιοχή, Χρήστο? Κινέτα. Στην Κινέτα. Είναι τώρα, το βλέπουμε, γιατί υπάρχει και live ενημέρωση από τα περισσότερα κανάλια από ό,τι βλέπω. Το έψιλον λίγο στον κόσμο του. Πολύ άσχημες εικόνες. Εικόνες βέβαια που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι και πάντα στην καρδιά του καύσωνα εντελώς τυχαία πετάγεται κάπου μια πυρκαγιά και κάτι καίγεται. Και φαντάζομαι ότι σε 4-5 χρόνια, Χρήστο, θα δούμε κάτι ξενοδοχιάκια να ξεπηδάνε σιγά σιγά σε αυτές τις περιοχές που είχαμε τις πυρκαγιές. Άσχημες εικόνες. Ό,τι προκύπτει θα σας το μεταφέρουμε φυσικά. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους μας. 10 τουρίστες, λέει, μπήκαν σε βάρ για να σωθούν και αγνοούνται. Και πριν διαβάζαμε για πληροφορίες που έκαναν λόγο για 2 νεκρούς. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Είναι υποχρέωσή μας να ασχοληθούμε, νομίζω, και με αυτό το ζήτημα. Και θα ενημερώνουμε για ό,τι υπάρχει. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης η Αττική. Από ό,τι διαβάζω τώρα στο σούπερ που έχει βγάλει από κάτω, Συνέρτ 1. Μάλιστα. Και στο έψιλον έχει, πώς λέγεται αυτή η ταινία με την Βουγιουκλά και τον παπά Μιχαήλ, ρε φίλε, που... Αχ, αυτή η γυναίκα μου. Στο έψιλον έχει, αχ, αυτή η γυναίκα μου. Μια χαρά, ρε φίλε. Μια χαρά. Τι πάρει. Λοιπόν, FM γένω τα μηνύματά σας στο 54526, με χρέος 1,24, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και γραμμές 2310, 287 και 3 οχτάρια. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε σε ένα χαλαρό καλοκαιρινό βραδάκι Δευτέρας. Επάνω στους καναπέδες χορεύει ο Στέλιος που ακούει την εκπομπή, φίλε. Βλέπεις ποια είναι η επιρροή στο ακροατήριο αυτής της εκπομπής και αυτού του ραδιοφώνου. Έχουν ανέβει. Αυτός κιόλας πρέπει να θυμηθεί και τα νιάτα του. Γιατί. Εντάξει, μεγάλος δεν είναι πολύ μεγάλος, ρε παιδί μου, αλλά θα έλεγα ότι είναι ώριμος. Ότι έχει μπει στη φάση της ωρίμασης, ρε παιδί μου. Είναι η σοφία που βγαίνει τα σπινθυροβόλα μάτια του. Έτσι, όταν περνάς στα 40, βρίσκεις πολλές δικαιολογίες προκειμένου να υποβαθμίσεις το γεγονός ότι μεγαλώνεις και προτάσεις κάποια θετικά το ότι μεγαλώνεις μπροστά. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε και εμείς, Χριστό, μια μέρα. Άλλωστε, τα 40 τι είναι από τώρα, 12 χρονάκια είναι. Χριστό, εδώ πλησιάζει τα πρώτα άντα, φίλε. Σε 2 χρόνια μπαίνουμε στα 30. Και ακόμη μυαλό δεν βάλαμε. Να ανοίξουμε ένα σπίτι να νοικοκυρευτούμε. Λοιπόν, δεν σας βλέπουμε τις γραμμές, πολύ ζεστούς, πολύ off σας βλέπω. Δεν ξεκινήσατε πολύ καλά την εβδομάδα. Δεφορμέ είστε. Για άλλον μιλάς, λες, Στέλιο, για σένα μιλάω, αδελφέ μου. Για σένα μιλάω, εντάξει. Για σένα, το άρθρο 44. Για σένα, λοιπόν. Θα μιλήσουμε φυσικά στη διάρκεια της εκπομπής και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο δίνει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι.
κόντρα στην Βασιλεία, στο στάδιο της Τούμπας. Θα έχουμε μετά τις 10.30 την Ελένη Μπούντου, η οποία θα μας ενημερώσει και για τα όσα υπόθηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ από πλευράς Ραζβάν Λουτσέσκου και Αντελίνο Βιερίνια. Να μας πει τα όσα είπαν σήμερα τα πρώτα οι Ελβετοί στην δική του συνέντευξη τύπου. Τα τελικά πλάνα. Ωραία, φίλε. Βάλτο, βάλτο. Τώρα αυτό είναι σκηνικό παραλία. Έτσι. Τη γραμμή. Πρώτος φίλος. Καλησπέρα. Βέβαια. Γεια σας. Αδερφός. Έλα φιλαράκι μου. Χρήστο κράτα το τραγούδι, το βάλεις πάλι μετά η κομματάρα. Τι έγινε φίλε. Κατέβηκες στον καναπέ. Κομματάρα, κομματάρα. Όχι, είναι κομματάρα αυτό. Κομματάρα. Με αυτά χόρευες όταν ήσουν πιο νέος, Στέλιο μου, έτσι. Ας το χαλί να παίζει η κομματάρα. Ας το χαλί να παίζει για το Στέλιο, ρε φίλε. Ναι, ναι. Θυμήθηκες τα χρόνια της νιώτης σου. Βέβαια, φίλε. Βέβαια. Τότε εσύ. Ήσουνα, δεν ήσουνα. Πότε, πες μου χρονιά. Να σου πω τι ήμουν εγώ και τι δεν ήμουν. Πότε βγήκε το αυτό τραγούδι που έπαιζε το πρώτο από το προηγούμενο. Το 96. Το 96 μου λέει ο Χρήστος. 96, ναι. Εγώ ήμουν 6 χρονών. Ακόμα έμενα φίλε στην Τούμπα, εκεί απέναντι τον Άγιο Χριστόφορο. Του Πιωτάκη, άρρωστη. Και εγώ στην Τούμπα έμενα. Έτσι, αφού η Τούμπα είναι κατακίτρινη, τα έχουμε πει αυτά. Καλά, το έχουμε ξαναπεί. Το ότι τώρα κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν για τα αντίθετα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πιο του Πιώτη, ρε φίλε, έχω γνωρίσει 9 στους 10 του Πιώτη που γνωρίζει τα Λιανή. Μα εδώ σύνδεσμο ανοίξαμε στην Τούμπα τώρα. Για να συζητήσουμε. Τι γίνεται, φίλε, είχε ένα άγχος για το Μίτζεν Μπάσα, αλλά αύριο θα υπογράψει, εντάξει. Εντάξει, είχα να πέρασει η ώρα και να φύγει. Φοβήθηκε, μήπως έγινε τίποτα. Αν άκουσε φίλο All About Arizona Air, είχαμε ενημερώσει ότι είχε περάσει ο παίξερ ερωτηματικά ιατρικά. Και ότι μέχρι αύριο θα υπογράψει. Επιβεβαιωθήκαμε. Την κλήρωση. Ναι. Την κλήρωση άκουγα. Άκουγα για το Μέλι. Ναι. Θα ήθελα μηνύματα να κάνεις. Άκουπες ότι τη μουσικάρα σου τώρα. Ναι. Παίζει, μουσικάρα. Έχεις βουρκώσει. Εντελώς δεν θέλει. Μάλιστα. Ήσουνα και με τον συνεργάτη που έχω εδώ πέρα μέσα στην αίθουσα σύνταξη και τα ακούγοντα αυτά μαζί. Όχι, αυτό είναι πιο μικρό από μένα. Με το παλικαράκι, αυτό πώς το λένε. Πώς το λέει, το Παύλο, το Παύλο. Α, με τον Παύλο. Ναι. Είναι αλεκία μας. Ναι, αυτό σου λέω. Τι μου λες πιο μικρός από σένα. Νόμιζα, ρε φίλε, με το συνεργάτη που είναι σε άδεια. Α, ο συνεργάτης που είναι σε άδεια, εννοείς που είναι τώρα σε τρίμερη άδεια και μετά την Πέμπτη θα είναι σε άδεια στην Ολλανδία. Όχι, πάει για ρεπορτάζ στην Ολλανδία. Αυτά. Αυτά. Να τα πεις πουθενά αλλού. Δεν θα τα λες σε μένα. Εγώ ξέρω. Είναι 30 χρόνια ρεπόρτερ. Πώς είναι 25. Καλά, 30. Κάτσε, από τα 11 του έκανε ρεπορτάζ αυτός. Είναι ιδιοκτήτης site. Καλά, αυτό ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Συνιδιοκτήτης. Συνιδιοκτήτης, εντάξει. Θα πάνε και οι δύο μαζί. Ναι. Και πάνε και οι δύο μαζί, βεβαίως. Και τεξά έχει το site πολύ καλή και έγκυρη τέτοιο. Δεν πειράζει, θα μείνω εγώ φίλε πίσω, το κρατάω. Δεν πειράζει. Εντάξει, αναμετάδοση η τετάρτη θα κάνει. Ναι. Απλά θα ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτό το κομμάτι με τα μάτια της Ολλανδίας, αλλά γενικότερα εγώ. Γενικότερα θα κάνει εσύ. Ναι. Άλλη βιδαθνική, άλλη αθαθνική. Και τι έγινε. Στην αναμετάδοση. Σου λέω να ξέρετε, παιδί. Είχε πάρει μια μικρή δόση με το Κύπρο, με τον Ολυμπιακό. Δεν αφώνω, φίλε. Δεν με πιστεύεις. Όχι, πιστεύω. Δεν έχει πάρει σε όλα τα κατοικοχώρια. Μάλιστα, τέλειο τώρα. Κάναμε τα χρωτικό μας τελείως. Άστι. Τελειώσαμε. Τώρα πάμε για τα καλά, για τα όμορφα. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον φέτος, στο χαρτί για την ώρα, γίνονται όμορφα πράγματα. Ο φίλος είναι έξω το στούντιο χαμογελαστός. Ο φίλος μου. Ναι, ναι. Για πες του να μας κάνει. Από αυτό δεν ασχολείται. Με ποιο πράγμα. Με την ομάδα της καρδιάς μας. Δεν ασχολείται παλιά. Παλιά, πώς ασχολείται, τώρα δεν ασχολείται. Καλά, σε ξέρω κάτι παραπάνω. Τι ομάδα είναι, Λίβερπουλ. Λίβερπουλ είναι. Εντάξει, εκεί έχει κάνει μια λάθος επιλογή, δεν τον κατακρίνουμε στέλνουμε, εντάξει. Εντάξει. Ο παδός του Άρη που να υποστηρίζει ομάδα που έχει έμβλεμα πουλί. Αυτά να τα πεις στον κύριο με τον οποίο παραθερίζεται μαζί τα καλοκαίρια. Τα έχω πει, τα λέω συνέχεια. Εντάξει. Και στον απέναντί σου εκεί με τα άσπρα μουσια. Στο Γέροντα Παΐσιο εκεί, σαν τον απέναντι. Και σαν τον εκεί με το Γέροντα Παΐσιο απέναντί σου που έχεις, τα έχω πει. Πήρε εισιτήριο για την Τετάρτη. Πότε θα πάω, δε φίλε. Σε ποια θύρα, φίλε.
Στη χείρα των προπονητών. Α, στη 2 θα πας και εσύ, μάλιστα. Έχει πάει τώρα χρονιέτερα. Σταθερά, ναι. Εντάξει, θα βαράει λίγο ήλιος βέβαια εκείνη την ώρα. Λέξη γκλάς βάλανε εκεί. Όχι. Να βάλουν. Αυτά, φίλε, θα τοποθετηθούν από την επόμενη εβδομάδα. Βασικά από αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη. Τώρα που θα φύγει η ομάδα στην Ολλανδία, είναι πιθανόν να ξεκινήσουν κάποια έργα στο Βικελίδης που θα γίνουν, αλλά είναι πιθανό να ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα. Δεν ξέρω ότι θα βάλουν plexiglass κάτι, θα κάτι να θα βάλουν. Θα μπουν plexiglass περιμετρικά του γηπέδου. Θα γίνει μια ανακαίνιση στις σουίτες, στους χώρους υγιεινής του Βικελίδης και στα αποδυτήρια. Εντάξει. Πού τα βρίσκει τα λεφτά? Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πεταχτεί κανένα τώρα. Και πού τα βρίσκει τα λεφτά? Για κάνουμε τώρα μια ενημέρωση. Ναι, τι θες. Ποδοσφαιρική, γιατί εντάξει, μπάσκετ. Τι θες να σου πω. Ξέρεις το άποψή μου για τον μπάσκετ. Και με το πρόγραμμα που είδα στο μπάσκετ θα έχουμε τις πρώτες αγωνιστικές. Δύσκολο. Το άκουγα. Πολύ σφιχτά είμαστε, ξέρεις. Είναι, πρόσεξε τώρα. Λαύριο Άρης. Άρης Παναθηναϊκός. Λαύριο διπλό είναι. Πανιόνιος Άρης. Άρης Ολυμπιακός. Κολοσσός Άρης. Πρώτες 5 αγωνιστικές είναι αυτές. Και μετά 5 στα 5 θα έχω. 5 στα 5. Ναι. Κάτσε, Ρωστή. Αν και κάνεις καλή ομάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα, εσύ με τους κρυπτείς όλους. Πες μου τώρα για το ποδόσφαιρο. Εκεί μας πονάει τώρα. Τι θες. Τι έχουμε, άφηξη Βέρνετ αύριο. Κατά πάσα πιθανότητα. Άλλαξε και αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Και στην Ολλανδία θα πάει ο. Ο Γιουνές. Ο Σεντερφόρ. Ναι. Απευθείας. Λόγω βίζας, έτσι διαβάζω. Ναι, από το Σάββατο το έχουμε πει για το Βέλεθ ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τη βίζα. Βγήκε σήμερα από τον Άρη ότι είναι τώρα γραφειοκρατικό ζήτημα. Νομίζω ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι εδώ. Του ελληνικού προξενείου. Του δικού. Μάλλον. Τώρα εντάξει, τόσο λεπτομέρειο σου πω την αλήθεια δεν ξέρω, αλλά είναι θέμα. Του ελληνικού προξενείου στο Βουκουρέστι. Ναι, λογικά ναι, για να βγει η βίζα του και να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό θα πάει μόνο σου στην Ολλανδία. Εντάξει, καλά, μικρό το κακό τώρα. Εντάξει, άλλε δύο μεταγραφές θέλουμε και έχουμε κλείσει. Νομίζω. Δύο-τρεις. Ναι. Όχι απαραίτητα. Κοίτα να σου πω κάτι το θετικό. Τρεις ανάλογα τις αποχωρήσεις. Και ανάλογα με τις αποχωρήσεις, αυτό πήγα να σου πω και κάτι σημαντικό επίσης ότι πλέον ο Άρης δεν έχει την πίεση του χρόνου. Γιατί τις κινήσεις που ήθελε να κάνει όσον αφορά το βασικό κορμό του, τις έκανε για να δουλέψει και ο Ερέρα όπως θέλει πάνω στην Ολλανδία. Πλέον πας σε συμπληρωματικές προσθήκες. Η μία δεν νομίζω να είναι και συμπληρωματική προσθήκη. Μία, η μία, το μπαμ που ίσως γίνει, ναι, δεν θα είναι συμπληρωματική προσθήκη. Δεν θα είναι. Τώρα θα είναι στα άκρα, θα είναι στο κέντρο της επίθεσης. Εκεί το βλέπω. Και εγώ για εκεί έχω ένα feeling, θα δούμε. Στα άκρα το βλέπω, στα άκρα εκεί. Διαρκείας πήρες. Τετάρτη. Σε ποια θύρα, πάλι στη 2. Είναι φορολογική παρέα μου πάει τώρα, στο χρόνια τώρα, τι να κάνω, να αλλάξουμε τώρα τα χαέρια μας. Πάρτε στην 9, πάρτε στην 9. Στην 9 γιατί να πάρουμε. Γιατί από εκεί βλέπεις την καλύτερη μπάλα, φίλε. Στην 9, άμα βλέπω μπάλα, εγώ και να βρίσω εγώ τον Ευρώπη από εκεί πάνω και να φωνάξω, δεν θα με ακούσει. Εγώ παλιά, εγώ όταν ήμουν πιο μικρός δεν πήγαινα τόσο πολύ στο γήπεδο. Ναι, έτσι. Τώρα πας. Τώρα πάω λόγω δουλειάς, ρε φίλε. Γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Και ήταν ένας από τους λόγους ότι όποτε πήγα στο γήπεδο διαπίστωνα δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι όπως θα ήθελα. Βέβαια στο γήπεδο πας και για άλλο λόγο. Δεν πάνε δεις μπάλα, το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Ναι, μου το έχεις ξαναπεί χιλιάδες φορές. Γι' αυτό και εγώ καθόμουν και το έβλεπα την τηλεόραση. Στο γήπεδο δεν πάνε να δεις μπάλα, ρε φίλε. Άμα θες να δεις μπάλα, να κάτσεις σπίτι σου. Σωστό. Στο γήπεδο πας για να φωνάξεις την ομάδα που αγαπάς. Εγώ είχα αργήσει να πάω και στο γήπεδο σαν παιδί. Και άμα δεν ήσουν δημοσιογράφος. Δεν θα πήγαινες ποτέ. Εντάξει, θα πήγαινα πάλι. Τι εντάξει τώρα. Εμένα το πρώτο μου... Εμένα το πρώτο μου... Για το πικ πόγκ είσαι. Να παραιτηθώ. Να παραιτηθώ. Να παραιτηθείς, να μην παραιτηθείς. Θα πεις τη δουλειά διάλεξης, αλλά άμα δεν είσαι ένα δημοσιογράφος για κανένα πικ πόγκ θα. Όχι, φίλε, την ομάδα τη βλέπαμε και αεροδρόμια έχουμε πάει. Ο Παδάκη δεν είσαι. Ο Παδάκη δεν είμαι ποτέ, δεν είπα ότι είμαι Παδάκη. Ο Παδάκη είναι όλος ο Ασπρομάλης εκεί απέναντί σου, ο Γιώργος Τσεπέτο. Ο Παδάκη δεν είμαι ποτέ, ρε φίλε, εγώ δεν είπα ότι ήμουν ο Παδός. Εγώ σκέψω το πρώτο παιχνίδι που είδα στον Άρη ήταν το Άρης Ολυμπιακός 0-1 σεζόν 4-5 από κοντά. Ήμουνα τότε 14.
που πήγα γήπεδο, ρε παιδί μου, πρώτη φορά. Εντάξει. Δεν το έχεις στο αίμα σου. Ρε, στο αίμα μου είναι, το παδάκι δεν είναι. Τι θα είσαι τώρα, τι θα είσαι, Αμερικάνος φίλος, defense. Καλά, defense, εσύ θες να είμαι Ταλιμπάν. Ταλιμπάν, ρε Στέλιο, συγγνώμη, δεν ήμουν δηλαδή. Είσαι φίλε του μπάσκετ, πες είμαι οπαδός του μπάσκετ. Μπάσκετ ήταν, είχα πάει το 2003, με την Πρόκο. Ρε, πες ότι είμαι οπαδός του μπάσκετ, μην τρέπεσαι. Εμείς λατρεύουμε την μπάλα. Αν και μπορώ να σου πω ότι για τον Άρη μια φορά έχω κλάψει και ήταν όταν χάσαμε το κύπελλο στο Λίντο, το 5. Τώρα, άμα σου πω πώς έχω κλάψει για τον Άρη. Δεν ξέρω. Εγώ το είπα πότε. Άφησε τα είπες, Στέλιο, δεν είπες. Άφησε τα. Άσ' το καλύτερα. Άφησε το καλύτερα. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Γιατί εκείνος ο τελικός, ρε φίλε, με έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Στη φάση, ρε παιδί μου, στήριξή μου προς την ομάδα κτλ. Δεν, με έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν είχα κλάψει όταν πέσαμε. Το 5, ας πούμε. Αλλά εκείνο με έχει χτυπήσει πολύ άσχημα τον τρόπο που έγινε και χάθηκε. Τέλος πάντων. Αυτά είναι μέσα στο πετσί μας, γι' αυτό είμαστε Άρη. Ναι. Και δεν είμαστε άλλη ομάδα. Τέλος πάντων. Και δεν είμαστε Λίβερπουλ. Σωστό. Ο Αριανός είναι ένα, φίλε, ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Μια ομάδα που έχει τραβήξει τόσα πολλά και είναι ακόμα εκεί. Τα έχουμε πει αυτά. Δύο χρόνια γάμα, δύο χρόνια βήτα, τι να συζητάμε. Και αυτά που είχε τα προηγούμενα χρόνια, Αριστελή, δεν είναι μόνο τώρα τα τελευταία. Το τελευταίο ήταν το Γερασάκη στην Τούρτα. Αλλά... Έχει και το Γεροτζεπέτα απέναντί σου. Δεν είναι εκεί, κάπου κινείται τώρα, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Τι να τον πω. Ο Γεροτζεπέτα έχει ιστορίες να σου μάθει. Μπάσκετ σε κάτι, σε ποτίσει λίγο παδιλίκι. Όχι τίποτα άλλο. Να βγάζει και λίγο νεύρο στον γκολ. Δεν βγάζω, ρε φίλε. Φίλε, τώρα αλλάζει τα κόζια, εντάξει. Περισσότερο νεύρο. Τώρα πες ότι παίζουμε τέταρτη αγωνιστική, πέμπτη, ξέρω εγώ, με τους έξω από εδώ. Ναι, με τους δίπλα. Με τους δίπλα. Με τους έξω από εδώ είπα, δεν είπα δίπλα. Α, ναι. Δίπλα από μένα είναι πολύ Καλαμαριάς. Μάλιστα, σωστό. Δεν έχω θέμα. Έστραψε και βρόντισε 10 φορές και μία. Λοιπόν, ναι. Θέλει άλλο γκολ. Κοίτα, να σου πω κάτι, αυτό ήταν όλο και με το παιχνίδι. Αλλιώς περιγράφεις όταν παίζεις με τον Λεβαδιάκο και όσο περιγράφεις όταν παίζεις με τον Πάκο. Και θέλει γκολ και κλείνει το μικρόφωνο. Μπινελίκη. Μπινελίκη. Το κλείνεις όμως το μικρόφωνο. Ναι. Κοίτα, είναι πως ζεις το παιχνίδι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Και αυτός που κάνει εκείνη τη στιγμή τη δουλειά του παρασύρεται και από την ατμόσφαιρα γενικότερα κτλ. Όταν, ας πούμε, παίζαμε στην Δυνηγά με Εθνική, θυμάμαι μια φορά με 70 άτομα στο γήπεδο, τι δεν θα παρασύρθεις. Άμα τώρα παίζεις, ας πούμε, με την Μπόκα, ας πούμε, πέρυσι, που ήταν φιλικό, το ζεις όμως περισσότερο. Και εγώ δεν τρέπομαι να το πω, θα το πω, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, ήταν πιο χαλαρή η φάση, ήταν πιο ωραία κατάσταση κτλ. Όταν έβαλε τον γκολ ο Μιλούνοβιτς, ανέβηκα πάνω στην καρέκλα από εκείνη την ώρα. Είδες. Θέλει να μπορέσει να κρατήσει τις ισορροπίες σου, Νίκο μου. Στέλιο μου, έτσι. Εντάξει. Και αυτά ωραία είναι. Τι να κάνουμε. Είμαστε από τους τυχερούς που κάναμε το χόμπι μας επάγγελμα. Θα αφήνω να. Να κάνετε ποτάζει για την ομάδα της καρδιάς που παίζει αύριο με την Βασιλεία. Γεια σου, Στέλιο μου, γεια σου. Λοιπόν, φτάσαμε στο διάλειμμα με τον εξαιρετικό Στέλιο. Open your mind. Αυτό το ξέρω. Καλό ακούγεται. Με αυτό θα μπούμε, Χρήστο Κιώση. Μετά το διάλειμμα. Όχι, έχεις καλύτερο. Έχεις καλύτερο, αδελφέ μου. Έχεις εκεί πέρα βγάλει τις μουσικάρες, τις έχεις απλώσει και διαλέγεις. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε, να σοβαρευτούμε και λίγο να πάμε στα ρεπορταζιακά. Μιλήσουμε για ΠΑΟ, ΚΑΡΕ, Ερακλή. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Τι κάρες παίζει, ρε Κιώση. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολύ ωραία μουσική, καλή διάθεση. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Εξαίρετος και ποιοτικός Χρήστος Κιώσης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βέβαια, μέσα στην καλή διάθεση δυστυχώς έχουμε και αυτές τις εικόνες που εξελίσσονται στην. Πώς την είμαι πάλι την περιοχή, ρε Χρήστο. Πώς την είπαμε πάλι την περιοχή? Στην Κόρινθο κοντά, στην Αττική βασικά εκεί πέρα. Πήραμε κλίση, λέει, για νεκρό στον Βουτζά. Πολύ άσχημες εικόνες με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας πέφτει ο πρωθυπουργός. Διαβάζουμε. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε φυσικά για αυτές τις άρεσες εικόνες που παρακολουθούμε και βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες.
Και εντός ολίγων δευτερολέπτων θα πάμε για να ανοίξουμε την ενότητα των ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και ευρωπαϊκό παιχνίδι αύριο κόντρα στην Βασιλεία, στις 8.30 ώρα στο στάδιο της Τούμπας, εκεί όπου μεταξύ άλλων θα βρεθεί και η Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Παιδιά, δύσκολα, παιδί. Εύκολα. Σωστά, σωστά. Η δύναμη της συνήθειας, Ελένη μου. Είναι η δύναμη της συνήθειας, Νίκο, έχεις δίκιο. Καλησπέρα, λοιπόν. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ κινείται σε ρυθμούς Βασιλεία και σήμερα με τις συνεντεύξεις τύπου τόσο του Ράσμα Λουτσέσκου όσο και του Αντελίνου Βιερίνια νωρίς το πρωί στο γήπεδο της Τούμπας. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αν και η αποστολή μπορούμε να πούμε ότι είχε ορισμένες εκπλήξεις όσον αφορά τουλάχιστον τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που έμειναν εκτός, γιατί εκτός έμεινε ο Μαλετζάς και είδαμε στην αποστολή να μπαίνει ο Χατζηρίδης, εκτός έμεινε ο Χαρίτσης, κάτι το οποίο δείχνει ενδεχομένως μερικές από τις σκέψεις του Ράσμα Λουτσέσκου όσον αφορά τα χαφ, εκτός σίγουρα έμεινε ο Μπίσεσβαρ, τον οποίο ξέραμε εδώ και μέρες ότι δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το μάτι της Τρίτης. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος παλεύει για να είναι έτοιμος για το επαναληπτικό παιχνίδι, και σίγουρα εκτός έμειναν οι Μουλέν και Μπαλογιάννης που δεν δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα θέμα στην αριστερή πτέρυγα του βεβαίως, γιατί εκεί προοριζόταν ο Μπίσεσβαρ βάσει των δοκιμών που έκανε ο Λουτσέσκο στις τελευταίες προπονήσεις εδώ στην Σύμβρια και στο γήπεδο της Τούμπας. Όλα δείχνουν ότι το προβάδισμα το έχει ο Ελ Καντουρί για τη συγκεκριμένη θέση. Βέβαια είναι και ο Βάρντα, αλλά νομίζω ότι ο Μαρακινός έχει ένα προβάδισμα, έχει ανεπάρξει τις τελευταίες προπονήσεις και δεν αποκλείεται να το δούμε αύριο να παίρνει πάλι. Ελένη, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς. Βεβαίως. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα καμπάνα. Ωραία. Λοιπόν, αναφορικά με τις υπόλοιπες θέσεις, γιατί μπορούμε να δούμε ένα πλάνο βάσει των όσων δοκίμασε ο Ράσμα Λουτσέσκου. Σίγουρα κάτω από τα δοκάρια θα δούμε τον Πασχαλάκη, δεξιά τον Μάτος, αριστερά τον Βιερίνια, κεντρικό αμυντικό δίδυμο η Βαρέλα Κρέσπο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής Μαουρίτσιο Κάνιας πιστεύω, στον άξονα ο Πέλκας, δεξιά θα σου έλεγα τον Λιμιό, αλλά δοκίμασε και τον Ζαμπά, οπότε νομίζω ότι δεν θα είναι έκπληξη αν αύριο δούμε ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με Ζαμπά μέσα, και αν όχι στην ενδεκάδα σίγουρα θα είναι μία από τις αλλαγές του Λουτσέσκου αντί του Λιμιού. Κρατάμε έτσι, βάζουμε και εδώ μάλλον αν θέλετε ένα μικρό ερωτηματικό στη συγκεκριμένη θέση. Αριστερά θεωρώ ότι ο Ελ Καντουρί έχει το προβάδισμα αντί του Άρτα και του Λάμπρου βεβαίως, που είναι και αυτός μία λύση που έχει ο Λουτσέσκου στα υπόψη του, και βεβαίως στην κορυφή ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν ήθελε έτσι να μιλήσει με ποσοστά, αν κάποιος έχει το προβάδισμα, νομίζω ότι άπλωσε την πέπλο προστασία στους παίκτες του, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες του, γνωρίζει τι σημαίνει ένα καλό, ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, και βεβαίως είναι αυτό που λέμε και για την παράδοση, ότι συνήθως ο ΠΑΟΚ θέλει τα δεύτερα παιχνίδια να είναι μακριά από την έδρα, που δεν το έχει χαμογελαστεί σε παιχνίδι το οποίο ο επαναληπτικός η ρεβάνς είναι στο γήπεδο της Τούμπας, οπότε νομίζω ότι αυτή τη φορά ξεκινάει καλά όσον αφορά την παράδοση. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος μεταξύ άλλων αστιεύτηκε λέγοντας ότι δεν κοιμάται τα βράδια από την αγωνία και από την θέληση για ένα θετικό αποτέλεσμα, για να πάνε όλα καλά βεβαίως με φόντο τα μάτια της Βασιλείας. Γνωρίζει και αυτός πως οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και το αντιλαμβάνεται βεβαίως από την ανταπόκριση του κόσμου, και μιας και λέμε για τον κόσμο, να πούμε ότι από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί άνοιξαν τα εκδοτήρια για μεμονωμένα εισιτήρια με την Βασιλεία, και ήδη οι ουρές από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6-7 το πρωί, άρχισαν να σχηματίζονται. Μέχρι τις 2.30 πληροφορία που είχαμε ήταν ότι είχαν απομείνει πολύ λίγα εισιτήρια, και αυτό κιόλας μας ήρθε και πριν από λίγο σαν ενημέρωση για κάποια εισιτήρια μεμονωμένα μόνο στο ίντερνετ, τα οποία μπορούν να βρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και να τα προμηθευτούν, και βεβαίως αρκετό κόσμο και στην εξυπηρέτηση των εισιτηρίων διαρκείας. Γενικώς νομίζω ότι η χρονιά ξεκινάμε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων όσον αφορά την στήριξη του κόσμου, όσον αφορά τη χημεία έτσι που υπάρχει ανάμεσα σε κόσμο, ομάδα και διοίκηση. Από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε και τις κληρώσεις για το Champions League και το Europa League. Νομίζω ότι στο αισιόδοξο σενάριο, αυτό το οποίο θέλουν να εξετάζουν και θέλουν να βλέπουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι αυτό της πρόκρισης της Βασιλείας, που θα φέρει τον Σπαρτάκ Μόσχα
Champions League στις 7 και 8 Αυγούστου και αντίστοιχα στις 14 του μήνα τα παιχνίδια, με υποσημείωση βεβαίως με αστερίσκο ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί επί της Βασιλείας. Αν και εφόσον δεν τα καταφέρει, τότε ακολουθεί το Europa League και βεβαίως ο νικητής του ζευγαριού Βίτορου Φίτεσου περιμένει βεβαίως τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν θέλουν να το σκέφτονται και δεν θέλουν να το εξετάζουν στην παρούσα φάση. Το απόγευμα προπονήθηκε και η Βασιλεία στο γήπεδο της Τούμπας. Αρκετά τα προβλήματα για την ομάδα του Ράφαελ Βική. Πολλές οι απουσίες. Είχαν και μια έτσι απουσία, ένα απρόπτο της τελευταίας στιγμής, γιατί γνωρίζαμε ότι δεν είχαν βγάλει, η αλήθεια είναι, αποστολή, οπότε περιμέναμε να δούμε αυτό που κυκλοφορούσε από το πρωί, ότι ο Βίτμερ, έτσι, ο δεξιός μπακ, ο βασικός δεξιός μπακ της ομάδας, ταλαιπωρείται από μία ίωση, έδινε τη μάχη με τον χρόνο προκειμένου να προλάβει το μάθος της Τούμπας. Τελικά όντως δεν ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη, οπότε το κενό του Βίτμερ θα καλύψει ο αριστερός μπακ, ο οποίος θα μετακινηθεί, θα μεταφερθεί στο δεξί άκρο της άμυνας και στη θέση του θα πάρει ο Μπλας Ριβέρος, αναλαμβάνοντας έτσι το ρόλο του αριστερού μπακ. Πολλά τα προβλήματα για τη Βασιλεία όσον αφορά και τους οπαδούς που δεν ταξίδευσαν μαζί της, και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές στη συνέντευξη και από τον προπονητή και από τον Στόκερ, έτσι τον εξτρέμ, ο οποίος εκπροσώπησαν, θέλετε, τους παίκτες στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πολλές φορές αναφέρθηκαν στην θερμή ατμόσφαιρα της Τούμπας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ευελπιστούμε και εμείς στον επαναληπτικό να έχουμε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Δεν μας τρομάζει, δεν μας φοβίζει με αρνητική έννοια η γεμάτη εικόνα της Τούμπας. Έχουμε ακούσει πολλά, αλλά ευελπιστούμε ότι και εμείς θα έχουμε μια αντίστοιχη τέτοια εικόνα στον επαναληπτικό. Αναφορικά με το ρόστερ του ΠΑΟΚ, σαφώς και ξεχωρίζει το όνομα του Βιερίνια για τους Ελβετούς. Τον ανέφερε ο Στόκερ, τον ανέφερε και ο Βική. Είναι ένας παίκτης στον οποίο φαίνεται ότι οι Ελβετοί έχουν ρίξει και μεγάλο βάρος και θέλουν να προσέξουν ιδιαιτέρως. Ο Βική μάλιστα στάθηκε στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ίσως το πιο δυνατό κομμάτι. Ποντάρει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ στην επιθετική του γραμμή, σαφώς και έχει μια αμυντική λειτουργία πολύ καλή, αλλά πρέπει να προσέξουμε τον ΠΑΟΚ μπροστά, γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει να πάσα ώρα και στιγμή τη ζημιά. Σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ, αλλά ήρθαμε εδώ πέρα για να κερδίσουμε, ήταν τα λόγια του Βική, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι βάσει δημοσιευμάτων δεν περνάει και την καλύτερη φάση του στην Βασιλεία. Υπήρχε και δημοσίευμα που ούτε λίγο ούτε πολύ τον φέρνει πρώτων ευθυνών του με φόντο την πρόκριση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος απάντησε, αν θέλετε, εμέσως σε σχετική ερώτηση, λέγοντας ότι δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το μέλλον μου. Εδώ ήρθαμε για να παίξουμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το σίγουρο είναι ότι αύριο δεν θέλω να χάσω. Αυτά και από τον Βική, ο οποίος αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι οι Ελβετοί ήρθαν το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και η αλήθεια είναι ότι ένα έτσι πρώτο σοκ με το που πάτησαν στη Θεσσαλονίκη λόγω ζέστης το έπεσαν, και αυτή ήταν και η συζήτηση που ήρθαν και οι απεσταλμένοι της ομάδας για το πόσο ενδεχομένως τι συνθήκες να συναντήσει αύριο έτσι η Βασιλεία στο γήπεδο της Τούμπας. Μια Βασιλεία που πιθανότατα θα έχει μόλις 90 οπαδούς στο πλευρό της, και αυτό γιατί, όπως ανέφερα προηγουμένως, οι οπαδοί αρνήθηκαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ονομαστικά εισιτήρια, εξέφρασαν την αντίδρασή τους στη διοίκηση της Βασιλείας, η οποία βεβαίως και δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, απαντώντας πως ακόμη και μόνη της θα τα καταφέρει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά. Είμαστε στην τελική ευθεία. Έτσι. Αύριο νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία το αυριανό παιχνίδι σηματοδοτεί και την έναρξη της φετινής σεζόν για την ομάδα του Δικεφάλου. Ωραία, λοιπόν, τους ευχαριστούμε πολύ περισσότερα αύριο το βράδυ το κήπεδο του Στούμπας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσένα, Ελένη. Λοιπόν, καλό, πολύ δυνατό. Αυτή η πρόταση του Παύλου. Για δώστε το λίγο. Πολύ ωραίο κομμάτι, εξαιρετικό κομμάτι, αλλά πρέπει να μιλήσουμε κιόλας λίγο και να πούμε και τα του Άρη μετά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είχαμε και μας προσέφερε η Ελένη Μπούντου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Βασιλεία. Λοιπόν, στον Άρη μετρούν αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Κλάνης Βικελίδης. Φιλικό είναι μένα, αλλά είναι ένα μάτς με τη δική του σημασία, διότι αποτελεί τα αποκαλυπτήρια της ομάδας, αποτελεί ίσως
το πρώτο κομμάτι μιας νέας αρχής που κάνει ο Άρης μετά από 4 δύσκολα χρόνια. Και ξαναλέω, παρόλο που μιλάμε για ένα φιλικό μάτς και όλοι περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε το νέο Άρη που φτιάχνει ο Πάκο Ερέρα, τα νέα πρόσωπα κυρίως. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο όσον αφορά την ομάδα. Όχι ότι θα κατέβει για τουρισμό. Και αυτό το λέω διότι ο Ερέρα άρχισε να ασχολείται περισσότερο με το τακτικό κομμάτι τις τελευταίες ημέρες. Από το Σάββατο και μετά δηλαδή. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες έγινε το πρώτο διπλό σε όλο το γήπεδο από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Είχε δοθεί περισσότερη βάση στη φυσική κατάσταση και ο Ερέρα περίμενε να έρθουν και κάποια νέα πρόσωπα ακόμα προκειμένου να εμβαθύνει στο τακτικό κομμάτι. Δεν είναι φυσικά αδιάφορο το μάτς μόνο και μόνο επειδή είναι φιλικό και επειδή μπορεί να μετατραπεί σε κάτι σαν γιορτή, επειδή είναι πρώτο μάτς κτλ. Στον Άρη το βλέπουν σοβαρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μελετήσανε την ΑΕΚ με βάση το φιλικό ποδοσφαιρικό κόντρα στον Ατρόμητο. Δηλαδή για να ξέρουν τι να περιμένουν. Μια ομάδα και αυτή σε φάση έτσι, να το πω, επανεκκίνησης, παρόλο που προέρχεται από ένα πρωτάθλημα με νέο προπονητή κτλ. Είναι ένα δείγμα επαγγελματισμού. Όπως και να το κάνουμε, το γνώρισε ότι ο Ερέρα και οι συνεργάτες του μελέτησαν την ΑΕΚ. Όχι με κάθε λεπτομέρεια φυσικά, εντάξει, γιατί είναι και φιλικό, δεν ήταν επίσημο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά να έχουν μια εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσουν. Και κάποια πράγματα φυσικά περιμένει να δει ο Ερέρα από τους ποδοσφαιριστές του. Κινούνται λοιπόν οι άνθρωποι του Άρη στους ρυθμούς αυτού του αγώνα. Υπάρχει έτσι και μια κίνηση στα εισιτήρια. Νομίζω το μεγάλο μπάσιμο στα εισιτήρια, να το πω έτσι, θα γίνει την ημέρα του παιχνιδιού, την Τετάρτη δηλαδή. Στον Άρη αισιοδοξούν ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Και φυσικά πέραν της ομάδας περιμένουμε να δούμε και τον νέο Χλωοτάπητα. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, γιατί είναι και μια μεγάλη επένδυση, όπως και να το κάνουμε για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Το νέο χόρτο το οποίο τοποθετήθηκε στο Βικελίδης. Δεν θα είναι 100% έτοιμο πάλι βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εικόνα την οποία θα αντικρίσουμε την Τετάρτη. Όπως επίσης περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και την ανταπόκριση του κόσμου. Ξαναλέω ότι περισσότερα να μένουν να κάνουν τον μπάσιμό τους και να πάνε να πάρουν το εισιτήριό τους την Τετάρτη. Αλλά θα είναι το ιδανικό, νομίζω, θα είναι να δούμε ένα γεμάτο κλειάνα της Βικελίδης ή σχεδόν γεμάτο και να δημιουργηθεί μια όμορφη ατμόσφαιρα και να στείλεις και ένα μήνυμα πέραν όλων των άλλων. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, αύριο το πρωί θα πέσουν υπογραφές με το Μίτζεν Μπάσα. Σήμερα παίξει, πέρασε κανονικά προεργομετρικές ιατρικές εξετάσεις. Όλα πήγανε μια χαρά. Ταύρος ήταν ο Αλβανός μέσος. Αύριο θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και ως θεατής θα παρακολουθήσει το παιχνίδι της Τετάρτης. Αύριο να μένει στη Θεσσαλονίκη και ο Φραν Βελέθ. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ η σημερινή. Δηλαδή, αφαίνουμε και ένα μικρό παράθυρο, μήπως και έρθει την Τετάρτη. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, που και αυτός βέβαια δεν υπολογίζεται το μάτς της Τετάρτης, όπως δεν υπολογίζεται και ο Χαμζά Γιουνές, με τον οποίο, όπως λέμε από το περασμένο Σάββατο, υπάρχει ένα θεματάκι με τη βίζα του, να εκδοθεί η βίζα του για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Την ίσως λογικά θα ταξιδέψει μόνος του στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, αφού με βάση τα τωρινά δεδομένα αναμένεται στην Ελλάδα Τετάρτη-Πέμπτη. Αν όχι πιο μετά. Αλλά νομίζω μια εβδομάδα θα έρθει, θα περάσει από εξετάσεις, θα ανακοινωθεί και θα πάρει και αυτό στο δρόμο για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους που θα βρίσκονται στις κάτω χώρες. Χριστό Κιώση. Όσον αφορά τώρα τη σημερινή προπόνηση, είχαμε πάλι αρκετή τακτική. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που η Ερέρα θα αρχίσει να δείχνει δεκάδα. Και είναι λογικό γιατί δεν έχουν μπει ακόμα κι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Πάντως αυτός που φαίνεται μέχρι στιγμής να κερδίζει τις εντυπώσεις είναι ο Ματέο Γκαρσία, που μετράει λίγες μέρες στην ομάδα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι μιλούν πολύ κολακευτικά λόγια για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και την έως τώρα παρουσία του και στις προπονήσεις αλλά και εκτός προπονήσεις. Ένα μαζεμένο παιδί, ένα συνεσταλμένο παιδί και ένας δαίμονας, όπως το χαρακτηρίζουν μέσα στο γήπεδο βάσει της εικόνας που υπάρχει μέχρι τώρα, ξαναλέω, στις προπονήσεις. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και τα παιχνίδια και θα τον δούμε φυσικά. Αλλά σίγουρα παίζει το ρόλο του ότι
η μέχρι τώρα εικόνα ποδοσφαιριστή είναι αυτή. Είναι αρκετά καλή. Και οι άνθρωποι του Άρη μιλούν πολύ κολακευτικά σχόλια για τον Αργεντινό Εξτρέμ. Φυσικά, παραλείψω να αναφέρουμε και νωρίτερα ότι το φιλικό με την ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την Νόβα. Η εξέλιξη η οποία προέκυψε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι και ένας προπομπός συμφωνίας των δύο πλευρών για την σεζόν. Αυτό δηλαδή το οποίο λέμε τις τελευταίες ημέρες, ότι κατά πάσα πιθανότητα Άρης και Παναθηναϊκός θα καταλήξουν στο συνδρομητικό και οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ πιθανό να πάνε προς το έψιλον. Το γεγονός ότι θα μεταδοθεί το μάτς Τετάρτης από την Νόβα, προπομπό, πείτε το, προάγγελο, πείτε το, πάντως φαίνεται ότι Άρης και Νόβα είναι αρκετά κοντά για την νέα σεζόν και έτσι κυρίως οι φίλοι του Άρη από μακριά και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο γήπεδο γενικότερα, θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φιλικό της Τετάρτης από την Νόβα. Μακάρι να μην αποτελέσει αυτό αιτία για παρουσία λιγότερου κόσμου στο γήπεδο. Θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού έχουμε φτάσει σχεδόν στις 11. Ένα λεπτάκι περίπου πριν τις 11 είμαστε. Θα επιστρέψουμε και μάλλον και με περισσότερο Άρη φυσικά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πούμε και 2-3 πράγματα για την Ηρακλή. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 11 λεπτά και μετά από τις 11. Λίμπερο 107,4 ακούτε και όχι κάποιο κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Μουσικάρες Χρήστο Κιώση πίσω την κονσόλα, ρυθμιστή έχουν μουσικές επιλογές. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε για άλλη περίπου μια ωρίτσα μέχρι τις 12 παρά 5 εκεί πέρα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310287 και 38 για αθλητικά ζητήματα και μη, για Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε μαζί, είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε. Αν δεν πάρετε, θα αφήσουμε τις μουσικάρες του Κιώση να σας ταξιδέψουν μέχρι τις 12. Διαβάζουμε σχετικά με τις πυρκαγιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και με επίκεντρο την Αττική. Υπάρχει αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, το οποίο κατέθεσε η Ελλάδα για διεθνή βοήθεια σχετικά με την κατάσβεση των πυρκαγιών, που πλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο και μια δήλωση του Τσίπρα ότι τον προβληματίζει το ότι ξαφνικά προέκυψαν μαζί τόσες πυρκαγιές. Διασώθηκαν, όπως διαβάζουμε, οι 10 τουρίστες που αγνούνταν στο Μάτι. Μια φωτογραφία βλέπω τώρα από την Άνδρο τραβηγμένη, καπνή και που φαίνεται και καπνή και πυρκαγιά στην Κινέτα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης από το Super Runner. Λοιπόν, βρέθηκε ένα αγοράκι το οποίο αγνοούντανε. Ο Τσίπρας επέστρεψε εκτάκτως από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σε εξέλιξη, λέει, βρίσκεται διαρκή σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής και συντονίζει το έργο της κατάσβεσης Πάνος Σκουρλέτης και Νίκος Τόσκας, καθώς και Παύλος Πολάκης, Σοκράτης Φάμελος και Χρήστος Σπρίτζης, μαζί με την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη. Λοιπόν, και ανακοίνωση του λιμενικού σώματος παρακαλούνται οι πολίτες που χρήζουν παροχή συνδρομής από τα μέσα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται στις εξέλιξεις ακτές Ραφίνας να καλούν στον αριθμό έκτασης ανάγκης του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής 108 και όχι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Δυστυχώς έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Άμεσα λέει διάθεση 60 πυροσβεστών, δηλώνει η Λευκοσία για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η Λευκοσία βρίσκεται στη διαρκή επικοινωνία με την Αθήνα και δήλωσε ετοιμότητα να προσφέρει βοήθεια σε προσπάθεια πυρόσβεση που καταβάλουν δυνάμεις πυρόσβεση στα μέτωπα πυρκαγιών στην Ελλάδα. Λοιπόν, θετικό γι' αυτό. Αχρίαστη να ήταν βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ό,τι υπάρχει τα έχουμε εδώ πέρα ανοιχτά. Έχουμε ανοιχτές και τις τηλεοράσεις. Θα ενημερώνουμε, υπενθυμίζω ξανά, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310287 και 38. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι υπάρχουν και δύο απανθρακωμένοι, τους οποίους βρήκε το ΕΚΑΒ στο Νέο Φουτζά. 6 τραυματίες, λέει, διασωληνωμένοι. Τα νεότερα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, φίλε, δηλαδή, τι γίνεται. Για να δούμε, κάτσε τι λέει εδώ πέρα. Ναι.
Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί μέχρι τώρα 25 τραυματίες, εκ των οποίων 6 σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη. Τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, ΚΑΤ, Αττικό και Σισμανόγλιο. Μάλιστα. Τα νεότερα όσον αφορά την πυρκαγιά που έχει σπάσει στην Αττική. Να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για την Ηρακλή. Καθώς σήμερα είχαμε την πρώτη προπόνηση της ομάδας για την νέα σεζόν και κλεισμένο το θυρόν στην Νίκρα για τους Κιανόλευκους, με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνθέτουν για την ώρα το ρόστερ. Μια ανεπίσημη πρώτη με την οποία ξεκίνησε και η προετοιμασία της ομάδας, παρουσία του Σπύρου Μπαξεφάνου φυσικά, τεχνικού επιτελείου. Όχι βέβαια κατά τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, καθώς όλοι αντιληφθήκατε το απόγευμα την θεομηνία που ξέσπασε στην Θεσσαλονίκη και έκανε κάπως δύσκολη την προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Ηρακλή, η πρώτη για την νέα σεζόν. Διάβασε 150 παιδιά από κατασκηνώσεις, λέει, παρένθεση τώρα γιατί έχουμε και την φωτιά, απομακρύνονται από τις κατασκηνώσεις, πλοία διασώζουν κόσμο από την παραλία στο Μάτι. Βλέπουμε επίσης. Είχαμε λοιπόν σήμερα την πρώτη του Ηρακλή, ο οποίος έπιασε δουλειά. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία του στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Υπάρχει και κάποιες δηλώσεις που μπορείτε να διαβάσετε του κ. Βασιλιάδη όσον αφορά τις επαφές με τους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Επιστρέφοντας στην προετοιμασία της ομάδας και στην προπόνηση, ήταν και η πρώτη του Τσίπρα σήμερα, όχι του Αλέξη, του Ανδρέα, λοιπόν, ο οποίος ήταν έτσι το νέο πρόσωπο σήμερα στην Μίκρα, και θα περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα μας δώσουν και οι επόμενες μέρες από πλευράς Ηρακλή, όπου ξεκίνησε η χρονιά, αλλά είναι αρκετά τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Για την καταστάση του Άλισον Μπέκερ, Όλσεν, που δεν έπιανε στον μπακ βρεγμένη πετσέτα. Κατάλαβες. Αυτός, ρε φίλε, θα πάει στη Ρώμα. Λογικά για την καταστάτηση του Βραζιλιάνου. Τώρα δεν ξέρω. 11 πάντως, 2 εκατομμύρια ευρώ, λογικά για βασικός πάει. Ναι, ρε φίλε. Όλσεν, ρε φίλε. Όλσεν. 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλσεν, ρε φίλε. Είδες καμιά φορά που λέμε βιαζόμαστε να κρίνουμε κάποιους ποδοσφαιριστές και δεν κούμπωσε, δεν κούμπωσε, ρε φίλε. Μπορεί να μην κούμπωσε, δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος. Έτσι. Και θα βγει ωφελημένος και ο ΠΑΟΚ, που θα βάλει 2-3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Από τον Όλσεν, ρε φίλε. Από τον Όλσεν, κατάλαβες. Λοιπόν, και διαβάζουμε για τη Ρώμα, μέσα που πιάσαμε τη Ρώμα, ότι ετοιμάζει, λέει, και επόμενο χτύπημα, καθώς έχει συμφωνήσει με την Μπορντό για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μάλκομ, πολύ καλός. Τον πήρε, πλάγιος επιθετικός, φίλε, εξαιρετικός. 32 εκατομμύρια ευρώ, λέει. Συν 5 σε μπόνους. Μια χαρά. Πολύ καλή κίνηση της Ρώμα αυτή. Του Όλσεν τώρα θα φανεί. Αλλά για να τον πήρε ο Μόντσι, φίλε, που έχει μιλήσει και στο Λαμπαουτάρης πριν λίγο καιρό, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αλλά δεν είπε τίποτα. Δεν αποκάλυψε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Περίπου 20 λεπτά πριν ρίξουμε αυλαία στην απόψινη εκπομπή με πολύ ωραίες μουσικές πάντα από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, και με πολύ ωραίες μουσικές θα πάμε μέχρι και το τέλος της. Λοιπόν, θα σας ενημερώσω φυσικά για τις φωτιές, βασικά, όχι τη φωτιά, τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει. Σκάφη του λιμενικού, λέει, παίρνει κόσμο από την παραλία στο Μάτι, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Κάτσα εδώ αν έχουμε και τίποτα νεότερο πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, δύο νεκρούς έχουμε στιγμή στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους περισυνέλεξαν νωρίτερα όταν και μπόρεσαν να φτάσουν στην περιοχή. Ωστόσο, ανεπιβέβαιτες πληροφορίες μιλούν για ακόμη περισσότερους. Στις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε, μιλώντας πριν από λίγο στο θέμα 104 και 6, και πάλι ο Γιώργος Μαθιόπουλος, λέγοντας ότι οι νεκροί μπορεί να είναι και περισσότεροι. Μάλιστα. Πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή. Θρίλερ με αγνώμονες αλλοδαπούς διαβάζουμε. Διέσωσε μέσα τη θάλασσα πενταμελή οικογένεια Δανών το Speed Runner. Άλλους 6 Γάλλους διέσωσε το Super Ferry. Οι ναυτικοί καταθέτουν πως εξακολουθούν να ακούνε φωνές μέσα από τη θάλασσα. 25 τραυματίες στα νοσοκομεία. Οι 6
σε σοβαρή κατάσταση από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σήμερα στην... πώς την είπαμε, την περιοχή, πώς? Κινέτα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Κινέτα, Πεντέλη και γενικότερα η Αττική βρίσκεται σε επιφυλακή απόψε το βράδυ και θα βρίσκεται από ό,τι φαίνεται όλο το βράδυ σε επιφυλακή. Σήμερα το μεταξύ είχαμε και στην ΕΠΟ την εκδίκαση της υπόθεσης του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου με παρόντος, λέει, το διεθνή ποδοσφαιριστή, τους δικηγόρους ΑΕΚ Ολυμπιακού και τους Δημητριάδη Λισάνδρου. Λοιπόν, και έχει κάποιες από τις ατάκες που υπόθηκαν σήμερα. Και ας διαβάσω. Χατζησαβάογλου, δικηγόρος Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, υποβάλλουμε ξανά το αίτημα να εμφανιστεί το συμβόλαιο, απευθυνόμενος προς την ΑΕΚ. Ζητάμε να το δούμε για να μπορέσουμε να απολογηθούμε. Πρόεδρος Επιτροπής, τι νόημα έχει να το φέρει η ΑΕΚ εκ των προτέρων? Κάνοντας την προσφυγή, καταθέτει και τα όχι αποδεικτικά στοιχεία έχει. Αλλιώς, τι νόημα έχει προσφυγή? Μέλος Επιτροπής, μα πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να δικαιωθούν χωρίς να το έχουν και χωρίς να το φέρουν? Ρίζου, δικηγόρος ΑΕΚ, ζητάμε να μας πει ο Χριστοδουλόπουλος, το αγνοεί το έγγραφο και θέλει να το δει? Το έχει υπογράψει? Τον ρωτάμε αν το έχει υπογράψει, αν έχει αντίγραφο, να μας πει ο ίδιος. Λίνα Σουλούκου, δικηγόρος Ολυμπιακού, τις εντυπώσεις αλλού. Χατζησαβάογλου, δικηγόρος Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, δείξτε μου το συμβόλαιο. Χατζησαβάογλου, δικηγόρος Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και πάλι, θα μας το δείξει το συμβόλαιο, ναι ή όχι? Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, που πήρε και το λόγο, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο για το 2018-2019 με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Μινάς Λισάνδρου, διευθύνων σύμβουλος ΑΕΚ. Είπαμε στον Ολυμπιακό ότι ο Λάζαρος έχει συμβατική υποχρέωση και να μην προχωρήσει μαζί του. Ο Ολυμπιακός, αντί τότε να ζητήσει το συμβόλαιο να το δει, έστειλε εξώδικο και ξεκίνησε μια επιθετική διαδικασία υπογράφοντας με τον ποδοσφαιριστή παρά την προειδοποίηση τη δική μας. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είπε τότε φέρετε το συμβόλαιο να το δω? Ρίζου, δικηγόρος ΑΕΚ. Στη διάθεση του δικαστηρίου το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή δεν το καταθέσαμε για επικύρωση, γιατί ήδη έχει σπεύσει ο Ολυμπιακός και έχει καταθέσει συμβόλαιο και του έβγαλαν και δελτίο. Χατζησαβάογλου, δικηγόρος Λάζαρος Θεοδουλόπουλου, δεν υφίσταται έγκυρο συμβόλαιο της ΑΕΚ με τον παίχτη. Σουλούκου, δικηγόρος Ολυμπιακού, το συμβόλαιο υπογράφεται τον Αλέξανδρο Δέδε. Λάζαρος Θεοδουλόπουλος, όταν είχα υπογράψει αυτό το έγγραφο, δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή που βλέπω εδώ πέρα. Υπήρχε του κύρου Δέδε, το υπέγραψα σαν ένα χαρτί, ότι αν θέλω να συνεργαστούμε και συνέχεια. Στις 27 Αυγούστου 2016 υπογράφηκε, λέει. Ήμουν παίκτης Βερόνα. Ήταν απλά κάτι σαν οδηγός εισαγωγικά για τις αποδοχές μου αν έμενα την τρίτη χρονιά. Ρίζου, δικηγόρος ΑΕΚ, ο παίκτης ήταν δανεικός. Το συμβόλαιο αυτό είναι για την τρίτη χρονιά. Βασίλης Δημητριάδης, μάρτυρας ΑΕΚ. Όταν αποκτήσαμε τον Λάζαρο, ήταν ποδοσφαιρικά νεκρός. Παρακαλώντας, εδώ ήταν το ζουμί τώρα, παρακαλώντας πήρε τηλέφωνο και ήθελε να έρθει στην ΑΕΚ. Και αν έχει ηθική να πει δημοσίως ποιον έπαιρνε τηλέφωνο. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, με πολλή ειρωνία θα πω εγώ. Ναι, ναι, λέει, γονατιστός παρακαλούσα. Νεκρός ποδοσφαιρικά στη Σαμπντόρια με 300 εκατομμύρια μπάτζετ. Έχει άδικο, ρε φίλε, δεν έχει. Βασίλης Δημητριάδης, του δώσαμε την ευκαιρία ρισκάροντος. Ο Λάζαρος ήταν με δανεισμό και δικαίωμα αγοράς. Χατζησαβάογλου, δικηγόρος Λάζαρος Χριστοδουλόπουλου. Όταν υπέγραψε ο Χριστοδουλόπουλος στην ΑΕΚ, εσείς ήσασταν ο δικηγόρος του. Μινάς Λισάνδρου, ναι, ήμουν δικηγόρος του Λάζαρου. Χατζησαβάογλου, τι του είχατε πει τότε για αυτό το έγγραφο? Λισάνδρου, αυτό αφορά εμένα και τον τότε πελάτη μου, όχι το δικαστήριο. Λάζαρος Θεοδουλόπουλος, όταν σε πλήρωνα, λέει το Λισάνδρου, μου έλεγε άλλα και τώρα λες άλλα. Σ' είχα δικηγόρο μου για να με προστατεύσεις και μου είχες πει ότι είναι ανίσχυρο αυτό το συμβόλαιο. Μινάς Λισάνδρου, η στρατηγική να δέχομαι επίθεση για τις εντυπώσεις τελειώνει εδώ. Τελειώστε το, κύριε πρόεδρε, για να μην χρειαστεί να αυτοπροστατευτώ. Και πάλι ο Λισάνδρου, του λέω ότι είναι δανεικός με ψιόν αγοράς. Κύριε πρόεδρε, ως εδώ, δεν θα επιτρέψω να εμφανίζονται προσωπικά μου email, αν και δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω στο οτιδήποτε. Αλλά αυτός ο διατρενισμός, λέει, επειδή είναι παρόντος δημοσιογράφοι, θα τελειώσω εδώ. Πρόεδρε Επιτροπής, εσείς γιατί δεν πήγατε στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μεταγραφών να τα πείτε όλα αυτά για να προσβάλλετε το συμβόλαιο? Μινάς Λισάνδρου, μα δεν ήταν επιθυμητή πλέον συνέχιση συνεργασίας μας με τον Χριστοδουλόπουλο Κουλουπού? Μάλιστα, έχει κι άλλα, αλλά αυτά είναι τα ωραία που γίνανε σήμερα στην εκδίκαση της υπόθεσης του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Φοβερές ελληνικές καταστάσεις. Στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, ο Αλέξης Τσίπρας, που γύρισε εκτάκτος στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και ενημερώνεται για την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διαβάζουμε ότι παιδιά της κατασκηνώσης μεταφέρονται στον Γκάζι στην Αθήνα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επέστρεψε σήμερα εσπευσμένα από τη Μονιβασία λόγω των τελευταίων εξελίξεων με τις καταστροφικές σημερινές πυρκαγιές, μάλλον σε διακοπές ανθρώπους. Λοιπόν, ο κύριος Παυλόπουλος καθόλου τη διάρκεια λέει, γιατί μου τα πετάει,
της επιστροφής. Ήταν συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που βρισκόταν στο Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγόβινης, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα. Και υπάρχει ανακοίνωση. Εδώ πέρα βλέπω ότι αναστολή, λέει, ίσπραξη διοδίων τελών σε Αφίδνες, Καπανδρίτη και Μαλακάσα. Τώρα εντάξει, αυτό λίγη σημασία έχει. Αυτό, ναι, ωραία. Μικρή σημασία έχει τώρα αυτό το θέμα με τα διόδια. Εννοείται ότι θα έπρεπε να το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Η νύχτα είναι μεγάλη πάνω σε αυτό το κομμάτι πάντως. Και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, ό,τι έχουμε θα το μεταφέρουμε. Σήμερα είχαμε και την κλήρωση της Στοίχημαν Basket League για τη νέα σεζόν. Πρώτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Ρέθυμνο και ο Άρης φιλοξενείται στο Λαύριο. Περιστέρι, ΑΕΚ, Κολοσσός, Ρόδο, Προμηθέας, Ολυμπιακός, Χολαργός, Πανιώνιος, Κίμη και Παναθηναϊκός, Ήφαιστος, Λίμνου. Είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Τα ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής απασχολούν φυσικά Άρη και ΠΑΟΚ στην πόλη. Δεύτερη αγωνιστική, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός. Τέταρτη αγωνιστική, Άρης Ολυμπιακός. Έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την έβδομη αγωνιστική, η πρώτη μονομαχία των αιωνίων της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Την έβδομη αγωνιστική, επαναλαμβάνω. Ένατη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δέκατη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ενδέκατη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δωδέκατη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΑΕΚ. 15η αγωνιστική, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. 17η αγωνιστική, Ολυμπιακός Άρης. 19η αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 20η αγωνιστική, Άρης ΠΑΟΚ στο Νικ Γκάλης Χολ. 22η αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 23η αγωνιστική, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 24η Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και 25η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όσον αφορά τα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος, θυμίζω, την 7η αγωνιστική είναι το πρώτο ντέρμπι της πόλης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στην ΠΑΟΚ Sports Arena, με Ρέθυμνο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα και με Λαύριο εκτός έδρας ο Άρης. Κόσμου, τώρα έχω ανοιχτό μπροστά μου, μπορούν όσοι μπορούν βοηθούν σε αυτή την κατάσταση. Άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα για να σωθούν από τις φλόγες, είναι εντάξει τρομερό πραγματικά. Ο διοικητής, λέει, του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, ΕΚΕΠΗ, Νίκος Παπασταθίου, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, λέει, παρέλαβαν δύο εγκαυματίες που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι μεταφέρονται στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Φρεγάτα, λέει, αρματαγωγό και πλωτά του στρατού στο Ζούμπερι για τους εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πηγές, λέει, του Υπουργείου Άμυνας, το ΓΕΘΑ αποδέχτηκε σχετικό αίτημα και επιστρατεύονται τα πλοία του στρατού. Η φρεγάτα Έλλη και το αρματαγωγό Ικαρία μεταβαίνουν στο Ζούμπερι ώστε να συνδράμει το λιμενικό στον απεγκλωβισμό των κατοίκων που κατέφυγαν στην παραλία για να προστατευτούν τη φωτιά. Στο αρματαγωγό υπάρχουν και γιατροί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Είναι η εκκλησία αυτή την ώρα, λέει, περιφερειακή οδός από Ραφίνα σε Μάτι, διαβάζουμε. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα, που θα σας ενημερώνει φυσικά για τα όσα προκύπτουν από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει. Και έχονται σπίτι στον Άγιο Ανδρέα, βλέπουμε τώρα. Απίστευτες εικόνες, πραγματικά. Δηλαδή, δεν είναι το να βλέπεις την περιουσία σου, το σπίτι σου να καίγεται. Είναι πολύ άσχημο πράγμα και μακάρι να μην το βιώσει κανένας. Λοιπόν, ως μπαλαντέρα θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη, καθώς αύριο υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία και την Τετάρτη το φιλικό του ΑΕΚ, του Άρη με την ΑΕΚ στο Κλειάνες Βικελίδης, και θα απουσιάζουμε. Θα τα πούμε αύριο όμως πάλι ως All About Aris On Air, λίγο μετά από τις 5. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον κύριο Ζαγόρα, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.